πάνω στη σκηνή και από κάτω έγινε πανικός. Δηλαδή, τέτοιο fan club, όλοι οι Έλληνες χειροκροτούσαν και περιμέναν πώς και πώς θα εμφανιστεί η Έλενα Παπαρίζου. Μας είχες λείψει πάρα πολύ, Έλενα. Η αλήθεια είναι ότι μου έχετε λείψει κι εσείς πάρα πολύ. Εγώ όμως το έχω πει, επειδή δεν έχω βγει πολύ στις κάμερες και τα λοιπά, επειδή δούλευα στη Σουηδία πάρα πολύ. Εγώ επειδή όλη την ώρα εργάζομαι, όλη την ώρα δουλεύω, όλη την ώρα ασχολούμαι με τη μουσική, έκανα τώρα την περιοδία στη Σουηδία, ξαναφεύγω, πάλι θα κάνω άλλη μια περιοδία πάνω. Και δεν το έχω αντιληφθεί μέχρι που έφτασα πάλι πίσω πριν κάτι παραπάνω από ένα μήνα. Γιατί έφυγες, Έλενα, και να λέω, παιδιά, με την ίδια βαλίτσα που έφυγα, με την ίδια γύρισα, εδώ είμαι, δεν έχω φύγει, εδώ είμαι. Μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Και οι θαυμαστές μου και το fan club μου, όλα μου έχουν λείψει πάρα πολύ. Και χαίρομαι πάρα πολύ που και σήμερα με τιμήσανε μετά από τα 10 χρόνια. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό. Άσε να βάλω στην πηγή όλα τα λάθη που έχει γη, αρχαγγέλη μου. Έλενα, πραγματικά γιατί έφυγες? Δηλαδή μας λείψεις πάρα πολύ. Γιατί έφυγα? Μα δεν έφυγα. Πήγα να δουλέψω και ξαναγύρισα. Το σπίτι μου είναι εδώ. Δεν είναι πουθενά αλλού. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να σε ξαναδούμε να πηγαίνεις στην Eurovision για την Ελλάδα? Υπάρχει αυτή η σκέψη? Αχ, το έχω πει πάρα πολλές φορές. Παλιά έλεγα όχι, δεν θα ξαναπήγαινα. Αλλά τελικά έχω καταλάβει ότι δεν πρέπει να είμαστε απόλυτοι στη ζωή μας. Πέρυσι το τραγούδι κέρδισε την αγάπη μου και το τραγούδι με πήγε στους ημιτελικούς και μέχρι τον τελικό που έφτασα στη Σουηδία, διαγωνίστηκα για τη Σουηδία. Βέβαια, χαίρομαι πάρα πολύ όμως που διαγωνίστηκα και για τη Σουηδία. Είναι μια χώρα το οποίο μου έχει προσφέρει την παιδεία μου, ξεκίνησα την καριέρα μου από εκεί με Σουηδούς παραγωγούς, με Σουηδική δισκογραφική. Τελευταία περίοδο γίνεται πολλής λόγος στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για το bullying. Και θέλω να σε ρωτήσω αν κάποια στιγμή το έχεις υποστεί και εσύ, γιατί ξέρουμε ότι είναι ένα ιδιαίτερο πράγμα. Το έχω υποστεί, πολύ πιο μικρότερη στη ζωή μου. Και ευχαριστώ πάρα πολύ που μου κάνεις αυτή την ερώτηση, γιατί τώρα μου δίνεις και αφορμή να μιλήσω για το καινούργιο μου το τραγούδι, το «Όταν άγγελοι κλαίνε», το οποίο μιλάει για την αλληλεγγύη. Όταν άγγελοι κλαίνε, πέφτει πάνω. Bullying είναι κάτι που δεν συμβαίνει μόνο στα νέα παιδιά. Συνήθως τα μικρά παιδιά κάνουν αυτά που βλέπουν από τους μεγάλους. Το bullying ξεκινάει από τους μεγάλους και έτσι μαθαίνουν και τα παιδιά να έχουν αυτή την οτροπία. Το καλό είναι όταν μιλάμε για την αλληλεγγύη, είναι να ξέρουμε να βοηθάμε, δηλαδή όταν βλέπουμε, interact. Μπες μέσα και βοήθησε την κατάσταση. Ασχολείσαι εγώ καθόλου, ήρωας ξεπεσμένου ρόλου. Τόσο σημασία σ' ό,τι δεν έχει ουσία. Ασχολούνται πάρα πολύ άκομψα και αναφέρονται κάποια στιγμή τα κιλά που μία παίρνεις, μία χάνεις. Σε στεναχωρεί αυτό το πράγμα? Δεν με αφορά. Είναι πάρα πολύ απλό. Γιατί όλοι μένουν στην εμφάνιση και ξεχνάνε τι μας έχει χαρίσει η Έλενα Παπαρίζου. Δεν πειράζει. Κοίτα, ο δημοσιογράφος, η δύναμή του είναι το χαρτί και το καλαμάρι και ο λόγος του. Έχει το δικαίωμα, ζούμε σε μια ελεύθερη χώρα, μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό. Απλά νιώθω ότι δεν με αφορά γιατί δεν θέλω να ασχοληθώ με αυτό το θέμα. Είσαι και σε μια πάρα πολύ όμορφη φάση στην προσωπική σου ζωή, νιώθεις ευτυχισμένη, νιώθεις πλήρης? Είμαι πάρα πολύ καλά. Είμαι σε μια φάση τώρα γενικότερα στη ζωή μου που λέω, έχω τόσο αγάπη να δώσω, δέχομαι τόσο πολύ αγάπη. Και αυτό, ξέρεις, είναι πάρα πολύ ωραίο να το νιώθεις από το περιβάλλον σου. Γιατί είναι όλοι, σκέφτονται μόνο καλά, θέλουν μόνο το καλό. Δηλαδή, ξέρεις, ένα απλό μήνυμα να στείλεις σε έναν φίλο σου, σε σκέφτηκα και θέλω να ξέρεις πόσο πολύ σε αγαπάω. Υπάρχει πιο ωραίο μήνυμα που μπορείς να λάβεις από... Υπάρχει. Είναι το πιο ωραίο μήνυμα που μπορείς να λάβεις. Και νομίζω ότι πλέον πολύ δύσκολο λέμε «σ' αγαπάω». Να σκέφτεσαι κάποιος να κάνει οικογένεια, είναι στο μυαλό σου σιγά σιγά, έχει έρθει η ανάγκη? Μην νομίζεις τώρα, Παντέλη, ότι εγώ θα μείνω έτσι, θα μείνω μόνη μου.
Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν γεννήθηκα για να μείνω μόνη μου, ούτε γεννήθηκα μόνη μου, ούτε θα πεθάνω μόνη μου. Εγώ θέλω μεγάλα πράγματα. Έχω μεγαλώσει μια πολύ μεγάλη οικογένεια και θέλω ωραία πράγματα για τον εαυτό μου. Οπότε έχουμε σκεφτεί να γίνουμε και η μαμά, είναι στα σχέδιά. Καλά, όχι τώρα. Θες να φύγω. Άμα θες φεύγω τώρα, κατευθείαν πάω να το κάνω. Δεν θέλω άλλο. Σε ένα μήνυμα στους τηλεθεατές αποκαλυπτικά, οι οποίοι περιμένουν πώς και πώς να σε απολαύσουν. Θέλω να δώσω πάρα πολλά φιλιά και πάρα πολύ αγάπη πάντα. Φιλάκια με νιώ. Let's don't hold back.